Το μόνο το οποίο θα αποκαλύψω είναι ότι ο διαιτητής είναι εγνωσμένης αξίας. Έχει διεξάγει πρώιμη τελικά του Champions League. Να ευχηθούμε όλοι να γίνει ένας αγώνας αθλητοπρεπέστατος και ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός να πάρει το κύπελλο. Εύχομαι να είναι η ομάδα. Ας αφήσουμε πίσω κάποιες άσχημες στιγμές που είχαμε μεταξύ των δύο ομάδων των οπαδών μας. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο κερδίζει και δίνει παραδείγματα και μαθήματα στους πάντες. Φαβορή για μας είναι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στον τελικό. Φυσικά εμείς θα προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά και για τον αγώνα αυτόν και θα τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε το κύπελλο. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας, να έχουμε πείσμα, δύναμη, αλλά πάνω απ' όλα η θέληση και πολύ σημαντικό η αλληλοβοήθεια και η στήριξη μεταξύ των παιχτών μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απλά εγώ θέλω να πω ότι και στους οπαδούς και των δύο ομάδων να ξέρουν ότι εμείς οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και οι προπονητές, είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Μπορεί να αγωνιζόμαστε 90 λεπτά, να τσακωνόμαστε εισαγωγικά, να φωνάζουμε, να βρίζουμε κλπ. Είναι η ένταση του παιχνιδιού. Μετά τελειώνουν όλα. Πάμε έξω, τρώμε, βγαίνουμε, πίνουμε καφέ. Αυτό θέλω να γίνει και τη μέρα του τελικού. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία γιατί με την κατάκτηση του κυπέλου και την ενδεχόμενη κατάκτηση του προαθλήματος το ερχόμενο Σαββατοκυριακό είμαστε ενταπλούχοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μιας και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του εικονικού αγαπημένου μπουκαλιού Coca-Cola. Εμπλεσμένοι ακριβώς από αυτό το μεγάλο γεγονός για τον τελικό κυπέλλου Κύπρου Coca-Cola, ετοιμάσαμε ένα θεαματικό σοου με 100 χορευτές, ειδικά για το ημίχρονο αυτής της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.